26 Μαρτίου 1967. Ο λαός της Αθήνας έχει συγκεντρωθεί να χαιρετήσει με ενθουσιασμό το καινούριο αστέρι που λάμπει φωτεινά στον ορίζοντα της δημοκρατίας, τον Ανθρέα Παπανθρέου, στη θριαμβευτική του πορεία στην καρδιά της αγροτικής Ελλάδας, στη Λάρισα. Εκεί, ο αγαπημένος του λαού, ο Ανθρέας, θα κηρύξει το Ευαγγέλιο της Δημοκρατίας, θα αφυπνίσει τον κοιμόμενο γίγαντα του Θεσσαλικού κάμπου. Εδώ, στο μαγευτικό τοπίο, στο σπίτι του γρανιτένιου γίγαντα της Δημοκρατίας, ο Ανδρέας θα συναντήσει τον πατέρα του. Τα συγκεντρωμένα πλήθη είναι η φωτεινή πηξίδα της Δημοκρατίας που δείχνει ότι η Ελλάδα έχει δικαίωμα να ζήσει και θα ζήσει. Το ανέσπερο φως της δημοκρατίας συναντιόνται ο πατέρας με το γιο, το επιβλητικό παρόν με το ελπιδοφόρο μέλλον. Ο Ανδρέας, πλάι στον αγαπημένο πατέρα του, δείχνει ότι είναι η αντάξια ιστορική συνέχεια εκείνη, γιατί έχει την δύναμη να κρατήσει ψηλά την τιμημένη σκητάρη της δημοκρατίας στον απέραντο δρόμο για τα ιστορικά πεπρωμένα του έθνους. Στο καλό, ο ρευθέντες διδάξατε το Ευαγγέλιο της Δημοκρατίας στη χώρα που είχε. Στα χωριά και στους κάμπους. Γη ποτισμένη με το αίμα και τον υδρότα των Ελλήνων. Και είναι αυτός ο λαός γεμάτος ελπίδα και πάθος για μια καινούργια Ελλάδα, για την εθνική αναγέννηση. Στο πρόσωπο του Ανδρέα διακρίνει τα δικά του προσωποποιημένα ιδανικά, τους πόθους του για το μέλλον του και το μέλλον των παιδιών του. Εξασφαλίσει τη δημιουργία ανεπτυγμένης και ψηλής παραγωγικότητας της αγροτικής οικονομίας που θα είναι ικανή να λειτουργήσει σε διεθνείς ανταγωνιστικές συνθήκες. Χρειάζεται πρακτικό, δημιουργικό ενδιαφέρον προς τον Έλληνα αγρότη, αυτόν τον βασανισμένο δουλευτή της γης. Μέσα στην ψυχή των απλών ανθρώπων του λαού
την βεβαιότητα για ένα καλύτερο αύριο. Αγκαλιάζει στοργικά τον περιφρονημένο αγρότη, τον αδικημένο εργάτη, τον μελαγχολικό νέο που ζει με το φάσμα του μακρινού ξενιτεμού, μακριά από τη γη των πατέρων του. Διαλαλεί την ιστορική αναγκαιότητα της σύγχρονης Ελλάδας, ότι ο περήφανος αυτός λαός μπορεί και έχει το δικαίωμα να ζήσει χαρούμενος, ευτυχισμένος και ελεύθερος μέσα στη σημερινή ποικιλόμορφη κοινωνία των εθνών. Μιλώντας την ψυχρή λογική, φέρνει στην επιφάνεια γυμνή την αλήθεια. Εκείνη την αλήθεια που βγαίνει μέσα από τη σκληρή πραγματικότητα. Στην καρδιά του Θεσσαλικού γίγαντα, στη Λάρισα, ο Ανδρέας γίνεται δεκτός με ακράτητο ενθουσιασμό. Εδώ θα ακουστεί από τα χείλη του το πιο φωτεινό, το πιο ηθικό, το πιο ιστορικό, το πιο περήφανο αξίωμα για το λαό μας. Η Ελλάδα στους Έλληνες. Η γη των πατέρων μας είναι δική μας και μόνο δική μας. Απευθυνόμενος προς το λαό της Θεσσαλίας, ετώνησε μεταξύ άλλων τα εξής. Φέρνω τη στοργή, την αγάπη, τους αγωνιστικούς δημοκρατικούς χαιρετισμούς του μεγάλου μας αρχηγού, του Γεωργίου Παπανδρέου.